Σωστικά συνεργεία στο Μαρόκο δίνουν μάχη με το χρόνο για να φτάσουν σε ανθρώπους παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια των σπιτιών που κατέρευσαν από τον ισχυρό σεισμό της περασμένης Παρασκευής. Ήδη έχουν ανασυρθεί πάνω από 2.000 νεκροί και άλλοι τόσοι τραυματίες. Πολλές χιλιάδες είναι και οι άνθρωποι που έχουν μείνει άστεγοι. Το επίκεντρο της δόνησης των 6,8 Ρίχτερ εντοπίστηκε στην οροσειρά του Άτλαντα, περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης του Μαρακές. Οι απομακρυσμένες κοινότητες της περιοχής παραμένουν αποκομμένες. Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητό στην πρωτεύουσα Ραμπάτ και την Καζαμπλάνκα, καθώς και στο Αγκαντήρ που στη δεκαετία του 60 χρειάστηκε να ανοικοδομηθεί πλήρως μετά από έναν καταστροφικό σεισμό. Ήμασταν στην Τουρκία. Βοηθάμε σε όλο τον κόσμο ανεξάρτητα από την απόσταση. Όσον αφορά τις γειτονικές μας χώρες, όπως είναι το Μαρόκο, που έχουμε στενή σχέση, απλά έπρεπε να έρθουμε. Εξαιτίας και των μετασεισμών, πάρα πολλοί φοβούνται να μπουν σε κλειστούς χώρους και κοιμούνται σε πεζοδρόμια και πλατείες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από 300.000 πληγέντες έχουν ανάγκη από νερό, τρόφιμα και φάρμακα. Βοήθεια έχει ήδη φτάσει στη χώρα από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Ισπανία και τη Βρετανία. Όμως οι ανάγκες είναι τεράστιες και επιτακτικές.